Καλησπέρα σας, κυρία Μπούντου. Η Ελένη Μπούντου από το SDNA μαζί μας εδώ να μας ενημερώσει για μία ακόμη ημέρα. Αν έχουμε κάτι, Ελένη. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε έτσι στο site της Γκόριτσα, αν μπορώ να σου πω έτσι, στα social media της Γκόριτσα, γιατί επί της ουσίας περιμένουμε από εκεί πέρα λευκό καπνό. Σήμερα η μέρα είναι σημαντική για την υπόθεση του Ντομινίκ Κοτάρσκι, του Κροάτη τερματοφύλακα. Ναι. Οπότε περιμένουμε έτσι να γνωστοποιήσουν οι Κροάτες ότι τον έκαναν δικό τους, ότι τον απέκτησαν από τον Άγιαξ, ότι ενεργοποίησαν την οψιόν αγοράς. Καταλαβαίνει κανείς ότι μόλις βγει ένας τέτοιος λευκός καπνός, μια ανακοίνωση από την Γκόριτσα, από τους Κροάτες, αντιλαμβάνεται ότι αυτόματα ανοίγει και ο δρόμος για την Τούμπα για να προχωρήσει και να τελειώσει εντός εισαγωγικών θετικά η μετακίνησή του στην Τούμπα. Υπάρχει έτσι απόλυτη... Μισό λεπτό λίγο, Ελένη, ναι. γιατί μου βγήκες από δεξιά, μισό λεπτό, και μου βγήκες για την υπόθεση που σου έχω ρωτήσει αρκετές φορές. Δηλαδή τώρα ο παίκτης αυτός ανήκει στον Άγιαξ και θα τον πάρει η Γκόριτσα και θα τον δώσει στον ΠΑΟΚ? Και γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πάει να τον πάρει από τον Άγιαξ κατευθείαν? Γιατί έχει μια οψιόν η Γκόριτσα που θα την ενεργοποιήσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει προβλεφθεί. Πόσα λεφτά είναι αυτά? Δηλαδή θα δώσουν λεφτά στον Άγιαξ για να τον πάρουν, και πόσα λεφτά είναι αυτά? Ναι, στο 1 εκατομμύριο. Και μπορεί η Γκόριτσα να βγάλει λεφτά πουλώντας τον ποδοσφαιριστή, τον τερματοφύλακα, κατόπιν και να βγάλει κάτι περισσότερο. Αντιλαμβάνεται κανείς, Γιώργο, ότι το να μιλάς με το... είναι διαφορετικό να μιλάς με τον Άγιαξ, διαφορετικό να μιλάς με την Γκόριτσα για ένα παίκτη έτσι και να διαπραγματεύεσαι. Προφανώς μιλάμε για άλλο οικονομικό στάτους στη μία περίπτωση και για άλλο οικονομικό στάτους στην άλλη. Μισό λεπτό, να ρωτήσω κάτι. Περίπτωση... Ο Άγιαξ τον είχε πάρει, αυτόν τον είχε αποκτήσει. Πόσο καιρό τον έχει, πόσα χρόνια τον έχει τον... Είναι στα 3 χρόνια. Στα 3 χρόνια δόθηκε δανεικός και έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε ενεργοποιείται η οψιόν από τώρα. Α, τον έδωσε δανεικό στην Γκόριτσα δηλαδή. Και η Γκόριτσα όταν τον πήρε δανεικό, είχε στο συμβόλαιο μέσα έναν αστερίσκο που λέει: αν θέλετε να τον πάρετε. Ακριβώς. Ναι, τώρα είναι okay το θέμα, στο μυαλό μου δηλαδή. Αν θέλετε να τον πάρετε το καλοκαίρι του 22, θα πρέπει να δώσετε 1 εκατομμύριο. Έτσι, θα τον πάρει ακριβώς, λοιπόν η Γκόριτσα εκ του ασφαλούς τώρα, θα δώσει το 1 εκατομμύριο που μάλλον δεν θα το δίνει. Θα δώσει το 1 εκατομμύριο στον Άγιαξ για να το πουλήσει 1,5 στον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Έτσι ακριβώς, να βγάλει το κάτι παραπάνω από την συγκεκριμένη περίπτωση. Τέλεια. Είναι όπως σε κάθε περίπτωση δανεισμού που υπάρχει μία οψιόν, όπως είχε και ο Μητρίτσα, όπως είχε και ο Άπομ, για να πάμε στους δικούς τους δανεικούς. Είναι έτσι μία περίπτωση που αρέσει πολύ, την έχει κυκλώσει ο ΠΑΟΚ και προφανώς η Γκόριτσα θα βγει κερδισμένη από όλη αυτή την υπόθεση. Έχει προχωρήσει το δικό της, τα δικά της μεταγραφικά και την απόκτηση τερματοφύλακα, οπότε θα παραχωρήσει και τον Κοτάρσκι. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή σήμερα ή αύριο, ξέρω εγώ, η Γκόριτσα να πει ότι μας δίνει 1,600, ας πούμε, ή πια να πω, ή Τζουγκάρντεν τώρα, μιας και τι συζητάμε, έτσι τυχαία. Δώστε μας 1,700. Είναι ο Τζουγκάρντεν, έτσι. Και γι' αυτό δεν θέλω να κληρωθώ ή ο ΠΑΟΚ με αυτήν, και θα μαλώνουμε για το πώς τη φωνάζουν τελικά αυτή την ομάδα. Ναι. Λοιπόν, όχι, απορρέει η αισιοδοξία από όλες τις πλευρές, και από την πλευρά του τερματοφύλακα και από τον ΠΑΟΚ, γενικώς από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, ότι η υπόθεση με το που θα τελειώσει το τυπικό σκέλος με τον Άγιαξ θα τελειώσει και για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, ξέρεις και εσύ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, μέχρι να δούμε τα επίσημα, τις ανακοινώσεις και να πέσουν υπογραφές, πάντα κρατάμε έτσι μία πιθανότητα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Αλλά όχι, υπάρχει απόλυτη αισιοδοξία από όλες τις πλευρές. Αυτό είναι που λένε, αυτό είναι που απορρέει. Οπότε αυτό είναι και που μεταφέρουμε και εμείς. Ναι, νεότερα με τον Κοτάρσκι, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποια άλλη έτσι, ουσιαστική εξέλιξη στα υπόλοιπα μεταγραφικά. Υπάρχει μόνο μία καταγεγραμμένη έτσι, δήλωση του Κλάους Άλλος, τον αγαπημένο σου, τον επαναφέρω χθες, γιατί το απόγευμα έκανε δηλώσεις καθώς ο Νάρη συμμετείχε στην πρώτη προπόνηση της Φορτούνα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ξέρουμε ότι θέλει να φύγει, έχουμε αποδεχτεί το αίτημά του, αλλά προφανώς έχει μπει και αυτός σε αυτό το τρυπάκι, σε ένα παιχνίδι της τακτικής, ότι δεν βιαζόμαστε. Είναι λογικό να λέει ότι δεν βιαζόμαστε, γιατί η Φορτούνα έχει το πάνω χέρι, με την έννοια ότι γνωρίζει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τον Νάρη, και από εκεί και πέρα θα παίξει με τον χρόνο για να πάρει και τα όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα ή όσα θεωρεί η ίδια ότι την ικανοποιούν για να παραχωρήσει τον Νάρη, που έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο. Μιλάμε για 27χρονο Γερμανό εξτρέμ, έτσι. Αχα.
Αυτά τα νέα. Περιμένουμε το θέμα του τερματοφύλακα και βεβαίως για τον Ιβάν Νέσμπερκ, μην τα ξαναλέμε. Είναι θέμα ημερών να ανακοινωθεί και επίσημα η απόκτησή του. Τελειωμένο πια για τον Ναβάο και εδώ και αρκετές ημέρες. Ο κύριος Μπότο έχει δηλώσει ότι στην πρώτη μέρα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, στο πρώτο κάλεσμα, θα είναι το 90% των επιλογών των νέων παικτών στην ομάδα, στην Τούμπα ή στην Ολλανδία. Γιατί γίνεται μια συζήτηση γι' αυτό. Το έχει πει καταρχάς αυτό το πράγμα. Υπάρχει αισιοδοξία ότι στο πρώτο ραντεβού της ομάδας κατά 80 με 90% θα είναι έτσι διαμορφωμένο το ρόστερ. Το οποίο είναι την άλλη εβδομάδα. Το οποίο είναι την άλλη εβδομάδα, αλλά θα σου πω. Τώρα οι διεθνείς. Υπάρχουν πολλοί παίκτες οι οποίοι ξεκίνησαν και αργά τις διακοπές τους. Δεν θα σου πιάσω εγώ την εβδομάδα αυτή που θα βρίσκεται η ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Το ζητούμενο είναι πώς θα εκμεταλλευτούν το διβδόματο στην Ολλανδία. Εκεί όπου θα δουλέψει πρωί-απόγευμα ο Ράσμα Λουτσέσκου και θα έχει όλο το χρόνο. Εδώ η εβδομάδα η πρώτη είναι της προσαρμογής, είναι των εργομετρικών συμβάσεων. Είναι έτσι αυτές οι κουτσουρεμένες ημέρες πριν την προετοιμασία. Οπότε θεωρώ εγώ ότι το μεγάλο στοίχημα, αν θέλεις, ναι, είναι η Ολλανδία. Ποιοι θα βρεθούν, ποιοι θα πετάξουν, αν θέλεις, για να το θέσουμε καλύτερα, στην Ολλανδία για να βρίσκονται στο προπονητικό κέντρο από την πρώτη μέρα. Σίγουρα δεν θα βρίσκεται ο Μπίσεσβαρ, έτσι. Yeah. Είναι ένα ανοιχτό θέμα. Δεν θα βρίσκεται όχι γιατί δίνω οριστικά ότι έχει τελειώσει η υπόθεση της ανανέωσής του, αλλά γιατί ακόμη δεν έχει ξεμπερδέψει με τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας και είναι λογικό να θέλει ημέρες ξεκούρασης και τίθεται θέμα για τον Μπίσεσβαρ και για το γεγονός ότι και πάλι και φέτος δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή σε αυτό το διβδόμαδο προετοιμασίας. Το Σαββατοκύριακο θεωρώ ότι θα έχουμε νεότερα και από το μέτωπο του Στέφαν Σβάμπ. Δεν έχει παρουσιάσει κάποια εξέλιξη η πρόταση που του έκανε ο ΠΑΟΚ. Το είχαμε πει και την πρώτη φορά. Αυτό το 1-1 είναι ένα θέμα προς διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, εγώ δεν θέλω περισσότερους παίκτες όμως να έχουμε στο προσκήνιο. Δεν έχουμε προς το παρόν, τέλος πάντων. Εντάξει. Περισσότερα ονόματα δηλαδή θέλω. Όχι ονόματα που δεν υπάρχουν. Στόχους εννοώ. Ναι. Και να υπάρχει μια κινητικότητα. Ναι. Έτσι, ότι κλείνει, ότι συμφώνησε, αναμένεται. Ναι. Θεσσαλονίκη. Είναι λογικό γιατί όσο πλησιάζουν οι μέρες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχει μια πίεση. Ναι, βέβαια. Δεν μένουν πολλές μέρες για την προετοιμασία. Μάλιστα, εντάξει. Οκ. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.